Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε, Κυρίο. Και σήμερα πάλι μαζί μας αξιώνει ο Θεός να βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο μαζί για θεολογικό θέμα με τον κύριο Χρήστο Χριστοδούλου, φυσικό και θεολόγο. Και το θέμα μας, κύριε Χριστοδούλου, σήμερα είναι... Είναι ο φαρισαϊσμός, ο καρκίνος της ευσεβίας. Μάλιστα. Δηλαδή... Του τελώνει και του Φαρισαίου το Ευαγγέλιο, μια ανάλυση του Ευαγγελίου αλλά του και του Φαρισαίου. Ιδωμένο με κριτικό μάτι και από το τι συνεπάγεται η ζωή του Φαρισαίου στη ζωή του κάθε χριστιανού. Μάλιστα. Θα σκιαγραφίσουμε τη ζωή του Φαρισαίου, θα την περάσουμε από αχτίνες τροποτινά και θα δούμε και τι συνέπειες έχει αυτή η ζωή στη ζωή του χριστιανού και γι' αυτό λέμε ότι είναι ο καρκίνος της ευσεβίας, διότι πράγματι πλήττει κέρια την καλώς νοουμένη ευσέβεια. Λοιπόν, η παραβολή είναι γνωστή. Είναι γνωστή, ναι. Είναι ένας άνθρωπος μέσα από το φαρισαϊκό δύο άνθρωποι, συμβούλιο. Παρουσιάζει ο Χριστός δύο ανθρώπους. Δύο ανθρώπους. Και μάλιστα οποίο... χαρακτηριστικούς τύπους της εποχής. Ο ένας είναι ο Φαρισαίος που εκπροσωπούσε τη συμμόρφωση στον νόμο, την άκουσα τάξη και επίσης ενσάρκωνε την πρακτική ευσέβεια. Και ο άλλος είναι ο Τελώνης, ο οποίος θεωρείται ο άδικος, άρπαγας, αμαρτωλός και στα μάτια του λαού δεν έχει υποβιβασμένος. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει καθόλου καλή φήμη. Είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του αμαρτωλού ανθρώπου, του ανθρώπου που είναι καλά με την εξουσία, αλλά πίνει το αίμα των πτωχών. Είναι ο κοινωνικά ανάλγητος, αρρηβίστας, ναι, ο οποίος πατάει επιτωμάτων, προκειμένου να, δηλαδή να ζήσει αυτός και ας πεθάνουν όλοι οι άλλοι. Μάλιστα. Και όμως λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά ότι εάν ανατάμουμε την ψυχολογία των δύο αυτών ανθρώπων, ναι, θα αποδειχθεί ότι... Είναι δύο πόλοι αυτά, θα λέγαμε, δύο άκρα αντίθετα. Της και, προσωπικότητας του ανθρώπου. Ναι, ακριβώς. Θα λέγαμε ότι, σαν πρόλογο, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, σαν βάση όλων των αρετών και σαν προϋπόθεση της ευσέβειας, έχει την ταπεινοφροσύνη, το ταπεινό φρόνημα. Στον αντίποδα αυτής της αρετής βρίσκεται η ψιλοφροσύνη, η έπαρση, το αλαζονικό φρόνημα. Με άλλα λόγια, ο φαρισαϊσμός. Ο φαρισαϊσμός είναι όρος ο οποίος έχει ληφθεί από αυτή, από αυτή την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ναι. Γιατί, διότι σε αυτή την παραβολή ο Κύριος παίρνει δύο χαρακτηριστικούς τύπους ανθρώπων την ώρα της προσευχής. Και πάνω εκεί, διότι η ώρα της προσευχής είναι... το θερμόμετρο της ευσέβειας τροποντινά. Είναι το κριτήριο της γνησιότητας της ευσέβειας. Και είπαμε, παίρνει τον Φαρισαίο που ενσαρκώνει την αρετή τη συμμόρφωση των νόμων και τον Τελώνη που ενσαρκώνει την εκμετάλλευση, την αδικία και την αμαρτωλότητα. Και προσπαθεί με την αντίθεση αυτή να δείξει και ότι και στη φαινομενική ευσέβεια υπάρχει αρρώστια η οποία δεν είναι άλλη από την υποκρισία. Μάλιστα. Πράγματι ο Φαρισαίος δηλώνει στο Θεό ότι τα προτερήματα του και τις αρετές του δείχνει αυτοπεποίθηση και αυταρέσκεια και συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους και αρχίζει λέει ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου και μάλιστα πού αρχίζει, στο μέσο του ναού και να φαίνεται από όλους. Α, αυτό είναι το Θεαθήνα δηλαδή. Το Θεαθήνα, να φαίνεται από όλους, υψώνει τα χέρια ψηλά. Και λέει, Θεέ μου, λέει, σε ευχαριστώ, διότι δεν ούκ ημί ως περιληπή των ανθρώπων, δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ωχ, αυτός είναι ο καλύτερος. Ναι, ναι, ναι. Άρπαγες άδικη μοιχή, θα πούμε και μετά τι λέει για τον Τελώνη, αλλά αρχίζει να εκθιάζει τα χαρίσματά του και τις αρετές του και λέει, μοιάζει λίγο νηστεύω δις του Σαββάτου. Μοιάζει με τους πολιτικούς. Βεβαίως. Λέει, νηστεύω δις του Σαββάτου. Δύο δηλαδή φορές σημαίνει δύο φορές τη βδομάδα. Από δεκατό πάντα όσα κτώμε. Σημαίνει ότι δίνω το δέκατο στο ναό από όσα κερδίζω.
σαν ελεημοσύνη στους... Σαν ελεημοσύνη, ναι, ή στο ναό για τις ανάγκες του. Επομένως, είναι ελεύθερος από κάθε αμαρτία και επίσης δείχνει άνθρωπος νηστείας και αγάπης. Ελεύθερος από κάθε κοινωνική αμαρτία, διότι δεν είναι άρπαγας ή, ναι, ή μοιχός και άδικος όπως ήταν όπως πολλοί των ανθρώπων. Και επίσης νηστεύει άνθρωπος νηστείας, ευσεβής και αγάπης εφόσον δίνει και αυτό που, αυτό που αναλογεί στο Θεό. Μέχρι εδώ θα λέγαμε ότι δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια με τη διαφορά που τη λέει με έναν τρόπο κομπαστικό. Σαν άρθος, ναι. Άρχισε πάρα πολύ υποτιμητικά για τους άλλους. Ναι, και μετά συνεχίζει. Έκανε κρίση, λέει, δηλαδή. Μετά αναγκαστικά βάζει τον εαυτό σου σε σύγκριση με τους άλλους. Δεν είμαι σαν τους άλλους, λέει, άρπαγες, άδικη μοιχή. Mm. Και στο τέλος λέει, και ως ούτως ο τελώνεις. Και σαν αυτός εδώ ο τελώνεις. Τον έχει καταδικασμένο. Και εκεί πέρα πλέον πέφτει σε κατάκριση. Δεν είναι της αρμοδιότητός του να κρίνει κανένα. Και πόσο μάλλον κρίνει και τον τελώνει. Ναι, βέβαια. Μήπως εδώ μας γεννάται το θέμα, η ερώτηση είναι, ο Θεός θέλει τον άνθρωπο εκείνον που θέλει να φαίνεται ή εκείνον που πραγματικά είναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κοιτάει ο Θεός εκείνον που δείχνει προς τα έξω προς τους ανθρώπους μια εικόνα, ή το Θεό δεν μπορεί να τον γελάσουμε ότι η εικόνα και να δίνουμε στους ανθρώπους. Άρα αυτό που λένε οι αρχαίοι Έλληνες για το Θεό είναι, για να μας βλέπουν, ναι, οι άλλοι. Αυτό ίσχυε πολύ στους Φαρισαίους, ναι, και σε πολλούς από τους σύγχρονους ανθρώπους. Πάντως, οι οποίοι θέλουν να φαίνονται καλοί. Ναι. Άλλο τι είναι, ναι, και άλλο τι θέλουν να φαίνονται. Πάντως δεν είναι 100% κατακριτέο αυτό και να σας πω γιατί. Αν είναι πράγματι καλοί, όχι. Ναι, διότι είναι παράδειγμα. Θα φαίνεστε είναι... σαν πόλη. Ωραία, αν είναι πράγματι καλοί και, ναι, λέει, ότι, λέει και ο Χριστός ότι δίναστε. Δεν ανάπτουνε, ναι, δεν ανάπτουμε, πόλης, λέει, ναι, τον λίχνο και το λίχνο και το βάζουμε κάτω από το μέσα στο σιρτάρι, ναι, αλλά το βάζουμε ψηλά για να φέγγει. Και γι' αυτό και εσείς, λέει, θα είσαστε πόλεις επάνω όρους κειμένοι, ναι, σαν την πόλη που είναι πάνω στο βουνό και τη βλέπουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, καλό είναι να εξασκεί κανείς την αρετή μπροστά στους ανθρώπους με ταπεινοφροσύνη. Με ταπεινοφροσύνη. Αλλά, αλλά από τη στιγμή όμως που θεωρεί ότι είναι περισσότερο σπουδαίο να φανεί στους ανθρώπους ότι είναι καλός και όχι στο Θεό, ναι, δηλαδή να μην υπολογίζει τη γνώμη, ναι, του Θεού, αλλά να βαρύνει περισσότερο η γνώμη των ανθρώπων, από εκεί και πέρα είτε φαίνεσαι είτε δεν φαίνεσαι, είσαι κατακριτέος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Διότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον Θεό, τους ανθρώπους μπορείς να τους κοροϊδεύσεις και να πεις ότι εγώ εξωτερικά είμαι καλός φιλάνθρωπος κλπ. Αλλά μέσα σου δεν έχεις ενδοσκόπηση να δεις ότι ο Θεός δεν σε βλέπει. Ακριβώς, το λάθος του Φαρισαίου. Νομίζω γι' αυτό έγινε η παραβολή. Η κρυφή του αρρώστια είναι ότι δεν σκύβει μέσα στον εαυτό του, ναι, να δει την πραγματική του κατάσταση, βλέπει μόνο τα εξωτερικά, ότι, ναι, είναι, ότι έχει συμμορφωθεί προς τον νόμο, ότι ό,τι κάνει, ό,τι ο νόμος ζητάει το έχει κάνει, άρα είναι εντάξει, και αυτό το πράγμα θεωρεί ότι τον δικαιώνει μπροστά στο Θεό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τον δικαιώνει, αλλιώς διότι ο Θεός ξέρει τα κρυφά της καρδιάς. Και αν ο Φαρισαίος ενέκυπτε και έβλεπε το εσωτερικό του, πρώτα απ' όλα την υπερηφάνεια του, η οποία είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Θα πούμε αργότερα ότι, ακριβώς, και βέβαια και μηδενίζει τους άλλους, ότι πρώτα ότι πάσχει από αυτή την αρρώστια, διότι δεν σκύβει στα βάθη της ψυχής του να δει τη δική του ασθένεια. Πράγμα και να ανασχοληθεί με τον εαυτό του, να βελτιώσει τον εαυτό του. Πράγμα και... που το κάνει ακριβώς ο... Ακριβώς δεν τον ενδιαφέρει η εξωτερική του εικόνα. Ο τελώνης, γιατί δικαιώνεται, διότι πρώτα απ' όλα δεν φέρεται με πολύ ταπεινό τρόπο και δεν έχει, λέει, μάτια να κοιτάξει το Θεό. Πέφτει κάτω. Γονατίζει. Χτυπάει τα στήθη του και λέει ότι εγώ είμαι ανάξιος να κοιτάξω ακόμα και το Θεό και τι κάνει. Βάζει μπροστά στο Θεό την αποτυχία του και λέει και ζητάει το ελέος του. Αυτό. Κύριε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και γι' αυτό φεύγει δικαιωμένος και φεύγει και καλύτερος από ό,τι γύρισε. Τώρα, τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα ότι ο... Εξωστρέφεια, δεν κάνει, θα έλεγα. Ναι, ακριβώς εξωστρέφεια, αυτοπεποίθηση. Δεν κάνει τον κόπο να κοιτάξει τη δική του αρρώστια μέσα στα βάθη του εγωισμού. Δεν έχει δύναμη ενδοσκοπήσεως.
Αυτό που λέγαμε σημειώνει. Και ύστερα προβάλλει τις καλές του πράξεις και θεωρεί ότι με αυτές τις καλές του πράξεις έχει δικαιωθεί απέναντι στο Θεό. Χρειάζεται μισθό. Ναι. Και ότι βλέπει το Θεό σαν εργοδότη, ότι του οφείλει μισθό για αυτά που έχει κάνει. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο. Και με αυτόν τον τρόπο αυτονομείται από το Θεό. Διότι εφόσον πλέον θεωρεί ότι σώζεται με τις καλές του πράξεις και όχι από το Θεό, δεν είναι δωρεάν του Θεού η σωτηρία. Χρησιμοποιεί το Θεό. Χρησιμοποιεί το Θεό, θεωρείται ότι σώζεται και ως εκ τούτου τελικά καταντάει σε μια πρακτική μορφή αθείας. Δεν έχει πια ανάγκη το Θεό, εφόσον οι καλές του πράξεις τον σώζουν, αγνοεί πλέον το Θεό, ζει ερήμη του Θεού. Αυτό είναι η τελική του κατάληξη, αλλά πρέπει να δούμε λίγο πριν τα στάδια. Να πούμε τώρα για τις καλές πράξεις που αυτός βάζει μπροστά και νομίζει ότι με τις καλές πράξεις σώζεται. Για την περίπτωση μας οι χριστιανοί, οι καλές πράξεις είναι φυσική συνέπεια της χριστιανικής ζωής. Ο χριστιανός εκ φυσικού κάνει καλές πράξεις και δεν πρέπει να υπερηφανεύεται γι' αυτό. Όπως ας πούμε ο άνθρωπος αναπνέει από μόνος και δεν είναι υπερήφανος γιατί αναπνέει, εφόσον αν δεν αναπνέει θα πεθάνει. Ναι, ναι, ναι. Το λουλούδι βγάζει το άρωμά του και το χύνει στο περιβάλλον του, γιατί αυτό είναι το φυσικό του. Έτσι όπως το λουλούδι χύνει το άρωμά του στο περιβάλλον, έτσι και ο χριστιανός οφείλει να εμπλουτίζει το περιβάλλον του με τις καλές του πράξεις. Σωστά. Οι καλές πράξεις δηλαδή είναι κάτι φυσικό στον χριστιανό, είναι αυθόρμητες. Και θα έλεγα ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος μας αναφέρει ότι καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αγαθοσύνη κτλ. Εννέα αρετές προκύπτουν. Αλλά εάν ο χριστιανός είναι ανακαινισμένος δια του Αγίου Πνεύματος, φυσιολογικά κάνει καλές πράξεις. Μπορείτε να επαναλάβετε του Αποστόλου Παύλου αυτά που είπε για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Δεν θυμάμαι και τους 9. Δεν πειράζει. Ναι. Λέει ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Πίστης, πραότητας, εγκράτεια είναι τα τελευταία. Αγαθοσύνη, Χριστότης. Και άλλο ένα μου ξεφεύγει. Μάλιστα. Αυτά είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυθορμήτως έρχονται, έτσι. Ναι. Αυθορμήτως εφόσον ο άνθρωπος έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Που αυτό απαιτεί προσπάθεια να καθαρίσει την καρδιά του πρώτα απ' όλα, γιατί είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί σε ακάθαρτες καρδιές. Και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή το τον Θεό όψονται. Για να δεις τον Θεό πρέπει να καθαρίσει την καρδιά σου. Μάλιστα. Αλλά κάτι άλλο επίσης. Η αρετή, έστω και η φαινομενική αρετή αυτή του Φαρισαίου, που στην πραγματικότητα δεν θα ήταν αρετή, διότι εφόσον είχε τόσο μεγάλη περηφάνεια, ήταν ακάθαρτος εσωτερικά, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι ένα τίποτα. Είναι ράκος αποκαθημένης, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένα σκουπίδι, ένα κουρέλι χωρίς αξία. Συγκρινόμενος με το Θεό. Ακριβώς. Και ο Κύριος μας είπε ότι όταν κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε, όλα όσα είναι διατεταγμένα, όταν ποιήσετε πάντα τα διδαχθέντα ημίν, λέει, λέγεται ότι δούλια χρύες μεν, ότι ο οφείλομεν ποιήσε πεποίκαμεν. Δεν έχουμε κάνει τίποτα το αξιόλογο, κάναμε ό,τι οφείλαμε να κάνουμε, ό,τι ήταν καθήκον μας να κάνουμε. Για να μην καυχόμεθα ότι είμαστε κάτι, ότι αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Και τα παραδοξά.
Τώρα, τι κίνδυνος είναι για την πνευματική ζωή ο φαρσαϊσμός? Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος κίνδυνος εάν αυτή η καυχησιολογία και η περιαυτολογία γίνει στάση ζωής. Ναι. Γίνει στάση ζωής. Δηλαδή, περιμένει ο δίθεν ευσεβής από τα έργα του να βραβευτεί από τον Θεό, νομίζει τον εαυτό του ότι είναι σωσμένος και έτσι όλος ο πνευματικός του αγώνας φαλκιδεύεται και φτάνει στην ψευδαίσθηση δικαίωσης και μάλλον θα έλεγα αυτοδικαίωσης. Μάλιστα στη Δύση έχει συμβεί και μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Ο καπιταλισμός, δεν είμαστε τώρα, δεν κάνουμε οικονομικά τη θεωρία αυτή. Ένας μεγάλος κοινωνιολόγος και θεολόγος, ο Max Weber, έκανε μια διδακτορική διατριβή στην Αμερική το 1920, προσπαθώντας να αποδείξει ότι το φαινόμενο του καπιταλισμού, δηλαδή το να βγάζεις χρήμα, για το χρήμα, όχι να κερδίζεις χρήματα για να καλύψεις κάποιες ανάγκες, αλλά να κοιτάζεις να αυξάνεις το χρήμα σου για να το επενδύεις και αυτό που κερδίζεις να το ξαναεπενδύεις, χρήμα για το χρήμα. Αυτό έχει βαθιές θρησκευτικές ρίζες και μάλιστα στα μέρη του κόσμου όπου έχει επικρατήσει ο καλβινισμός, που ο καλβινισμός μεταξύ των άλλων λανθασμένων που διδάσκει είναι η θεωρία του απολύτου προορισμού. Η θεωρία του απολύτου προορισμού είναι μια συνέπεια αυτών που είχε διδάξει ο Αυγουστίνος, αλλά προχωρημένη πιο πέρα. Και διδάσκει ότι ο Θεός, ο οποίος είναι εκτός χρόνου, γνωρίζει εκ της παγνωσίας του ποιος θα σωθεί και ποιος δεν θα σωθεί. Ναι. Οι άνθρωποι όμως δεν το γνωρίζουν ποιοι θα σωθούν και ποιοι όχι, γι' αυτό έχουν αγωνία αν θα είναι μεταξύ των σεσωσμένων ή των απολυμένων. Και προσπαθούν να μάθουνε εάν είναι σεσωσμένοι ή όχι. Θεωρούσαν λοιπόν και οι Εβραίοι και οι μετακαλβινιστές ότι ο Θεός επιβραβεύει και στη ζωή αυτή την ευσέβεια. Και έτσι δηλαδή ο ευσεβής είναι αυτός ο οποίος θα πηγαίνουν καλά οι δουλειές του, θα βγατένουν τα λεφτά του και τα κεφάλαιά του και τελικά θα είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, έμπορας ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, βέβαια, ανεξάρτητα είναι από το αν τηρεί το θέλημα του Θεού και αν είναι σωστός στις συναλλαγές. Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, αποτέλεσμα του ότι περνάει καλά είναι ότι τον δέχεται ο Θεός. Αποτέλεσμα του ότι μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις του και προοδεύουν και αυξάνει τα κεφαλαία του είναι, ναι, θεωρεί αυτός ότι τον ευλογεί ο Θεός. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι πλέον σωσμένος εφόσον ο Θεός ευλογεί. Και έτσι εμφανίζει και το φαινόμενο το τέλος του περασμένου αιώνα και τα αρχές του προηγούμενου του 20ου αιώνα να υπάρχουν τραπεζίτες στην Ελβετία
οι οποίοι να εργάζονται νυχθημερών τρόπο, δηλαδή από την ώρα που ανατέλει ο ήλιος, το πρωί-πρωί, μπαίνανε στην τράπεζά τους με ένα μανίκι εδώ, για να μην λερώνουν το... μέχρι αργά το βράδυ να εργάζονται ακατάπαυστα, να επενδύουν συνεχώς τα χρήματα που κερδίζανε και να τρέφονται, να ζουν λιτότατη ζωή, να τρέφονται με τα ελάχιστα δηλαδή που θα είναι, για να μην ξοδέψουν, να μην ξοδέψουν και να αυξάνουν συνεχώς την περιουσία τους και να έχουν την ψευδαίσθηση ότι ευαρεστούν ενώπιον του Θεού. Αυτό λοιπόν δημιούργησε το φαινόμενο... μα τόσο διαστροφή, ας πούμε, είχαν τις έννοιες του ποιος είναι σωσμένος και ποιος δεν είναι. Μπορούμε να πούμε όλες τις παραβολές του Χριστού που αναφέρονται στην αγάπη προς τον πλησίο. Την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, παραδείγματος χάρη, την παραβολή του άφρονος πλουσίου και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό ήταν μια διαστροφή που είχε ρίζες θρησκευτικές. Αλλά αυτό τώρα που ο Φαρισαίος ζει, που νομίζει ότι δικαιώνεται με τα έργα του, μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Όταν κάνει τυπικά τα καθήκοντά του, δίνει και κάποιες ελεημοσύνες, είναι και τυπικά εντάξει στο σπίτι του κτλ. Νομίζει ότι πλέον δικαιούται το στέφανο του Θεού, ας πούμε, του Αγίου, αυτοδικαίωση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σταματάει εκεί και δεν να κάνει αγώνα να γίνει καλύτερος, να γνωρίσει το Θεό και κυρίως να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα που είναι η ζωή, είναι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού. Και τελικά που φτάνουμε, γίνεται ατομιστής, όλα τα βλέπει να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό του. Για τους άλλους δεν ενδιαφέρεται, μόνο στο ποσοστό που τον εξυπηρετούν. Όταν οι άλλοι τον εξυπηρετούν είναι καλοί και τους χρησιμοποιεί. Και τελικά φτάνει... Αυτός είναι ο σχεδιασμός. ...στην αυτοδικαίωση και στην αυτοσωτηρία, δηλαδή πλέον και επομένως και στην πρακτική αθεία, δεν έχει πλέον ανάγκη τον Θεό. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι η σωτηρία είναι προϊόν χάριτος, είναι χάρη του Θεού. Ότι κανένας μας δεν έχει έργα άξια σωτηρίας. Άξια σωτηρίας, ακριβώς. Τότε γιατί θα φταίει ο Χριστός? Ότι ο Χριστός μας έδωσε τη σωτηρία με το απολυτοκτικό του έργο και τη σταυρική του θυσία για την Ανάσταση του και όλα τα θαύματα τα οποία επετέλεσε και την παρέχει δωρεάν. Ζητάει λίγο φιλότιμο από εμάς. Μάλιστα. Δεν είναι τα έργα μας που θα μας δικαιώσουν. Τα έργα πρέπει να είναι συνέπεια του ανακαινισμού της καρδιάς μας, της καινής κτήσεως, του καινούργιου ανθρώπου. Θα πρέπει να είναι τα έργα μας. Τελικά λοιπόν ο Φαρισαίος φτάνει όχι μόνο στην αυτοδικαίωση και στην αυτοσωτηρία, νομίζει δηλαδή ότι σώθηκε, αλλά φτάνει και σε πρακτική αθεία. Διότι πλέον η ζωή του δεν έχει αναφορά στο Θεό. Ό,τι κάνει είναι για να αισθάνεται εντάξει. Δεν είναι έργα μετανοίας και έργα εσωτερικής ανακαινήσεως αυτά που κάνει, για να φαίνεται καλός και για να έχει την αίσθηση ότι σώζεται με τα έργα του. Φτάνει λοιπόν στην πρακτική αθεία, που είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή είναι η απώλεια πλέον, η ουσιαστική απώλεια του ανθρώπου. Ό,τι συνέβη με το Θεό. Ακριβώς, κόβεται η σχέση με το Θεό. Ή γίνεται τελείως τυπική και εξωτερική. Και όταν μάλιστα ο Θεός θεωρείται και ο εργοδότης, ο οποίος οφείλει στον εργαζόμενο, τα έργα της αγάπης είναι το προϊόν της εργασίας του Φαρισαίου. Ο Θεός του οφείλει τη σωτηρία, τότε διαστρέφεται παντελώς η σχέση Θεού και ανθρώπου και ζει σε μία πλάνη, φοβερή πλάνη, ο Φαρισαίος. Πάντως δεν είναι τόσο δύσκολο να πέσει κανείς στο φαρισαϊσμό, έτσι. Όχι, ίσα-ίσα. Είναι πολύ εύκολο. Και είναι πολύ δύσκολο αντίθετα να μένει στο τελωνικό φρόνημα. Δηλαδή να λέει ότι ό,τι έχω κάνει είναι δώρο του Θεού, με φώτισε ο Θεός να το κάνω και ο Θεός με σώζει, το έλεος του Θεού θα με σώσει, εγώ απλώς
σαν ελάχιστη ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού, δίνω τις καλές μου πράξεις, την αγάπη μου για τους άλλους ανθρώπους, από ελάχιστο φιλότιμο. Γιατί, ενώ δηλαδή ο Χριστός ήρθε, έγινε άνθρωπος, δίδαξε, θαυματούργησε και στο τέλος πλήρωσε με το αίμα του όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, κάποιος έκανε το παν, να κάνω κι εγώ ένα μικρό βηματάκι προς τον Θεό. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλεγε κάποιος μία έτσι ανάλογη κατάσταση, ότι πόσα του οφείλουμε του Χριστού, ας πούμε. Διότι ο Χριστός λέει μοιάζει με κάποιον τον οποίον τον κυνηγούσαν, λέει. Όχι ο Χριστός μοιάζει, κάποιον τον κυνηγούσαν, ταινίες. Κάποιον τον κυνηγούσαν λοιπόν να τον ελιτζάρουν, λέει, γιατί τον είχαν πιάσει να κάνει δολοφονία, ξέρω κάτι τέτοιο. Και αυτός τρέχοντας, λέει, να ξεφύγει, μπήκε στο σπίτι ενός άλλου. Ναι. Αυτός ο άλλος, λέει, τον έκρυψε μεν, αλλά απ' έξω ο κόσμος ούρλιαζε να τον δώσει, ας πούμε, να τον ελιτζάρει. Και τόσο πολύ τον ελυπήθηκε αυτόν που έκλαιγε στα πόδια του και τον εκλυπαρούσε, να τον εκρύψει, να τον εφυγαδεύσει, που του λέει σε μια στιγμή: βγάλει τα ρούχα σου, του λέει. Και αλλάζουν ρούχα. Και παίρνει τα ρούχα του αλλού. Ήταν και βράδυ, οι άλλοι δεν ξέρανε τώρα αν είναι ο ίδιος ή όχι, ναι, με τα ρούχα αυτά. Και λιτζάρανε τον. Μάλιστα. Τον άλλον. Που δεν έφυγε. Έκανε αυτοθυσία, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό έκανε και ο Χριστός. Πήρε και τα δικά μας ρούχα, δηλαδή πήρε το δικό μας σώμα, ούτως ώστε να δώσει τον εαυτό του, έτσι, για να γλιτώσει, ναι, αυτόν τον οποίο τον εσπλαχνίστηκε τελικά και αποφάσισε να κάνει αυτή την πράξη, έτσι. Δηλαδή πέθανε για τον άνθρωπο ο Χριστός, για τον κάθε άνθρωπο, πέθανε για όλους μας. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι το απολυτρωτικό έργο του Χριστού ποιο είναι, ότι πρώτα απ' όλα σαρκώθηκε για να μην παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Διότι αν ερχόταν σαν Θεός με αγγέλους, με αστραπές και με βροντές και με δύναμη, θα ήταν αναγκασμένοι οι άνθρωποι, ακριβώς θα πιθαναγκασμένοι να τον πιστέψουν και να κάνουν ό,τι θέλει. Και μάλιστα αν τιμωρούσε και τους παραβάτες, τέλειωσε, δεν υπήρχε κανένας που θα είχε αντίρρηση. Αλλά τότε η πίστη δεν θα είχε κανένα, ούτε η πίστη, ούτε η αρετή θα είχε, θα ήταν μονόδρομος. Ναι. Δεν θα είχε καμιά αξία. Ο Θεός λοιπόν στέλνει τον Υιό Του να γίνει άνθρωπος, να μην παραβιάσει την ανθρώπινη θέληση, εις το ελάχιστο, σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, απλώς του υποδεικνύει ποιο είναι το σωστό. Και στο τέλος πεθαίνει πάνω στο σταυρό, θεραπεύει όλη την ανθρώπινη φύση εν τη ζωή του, δηλαδή είχε όλη την ανθρωπότητα χωρίς αμαρτία. Και τελευταίο θεραπεύει το θάνατο. Και με το θάνατό του πηγαίνει στον Άδη, όπου σαν απλός άνθρωπος, όπου όμως δεν μπορεί να μείνει διότι είναι Θεός, κηρύττει στους προαπελθόντας νεκρούς το κήρυγμά του και όσοι τον πιστεύουν τους ανεβάζει μαζί του στον παράδεισο. Και αυτό η διαμονή του Χριστού στον Άδη είναι ένα μυστήριο, έτσι. Φοβερό μυστήριο. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ακατανόητο και από τον διάβολο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Ναι. Διότι ο διάβολος νόμισε ότι σκοτώνοντας τον Χριστό του σταματάει το απολυτρωτικό έργο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πηγαίνοντας στον Άδη ο Χριστό θα του πάρει και αυτούς που κατήχε πριν. Διότι πριν προ-Χριστού η ανθρωπότητα δεν είχε σχέση με τον Θεό. Όσοι πέθαιναν πήγαιναν σε χώρο τιμωρίας, στον Άδη. Ακόμα και οι Άγιοι και οι Προφήτες. Ναι, οι παλαιοί Άγιοι Προφήτες, ας πούμε, ο Δαβίδ και λοιπά, είχαν υπόψη τους, αισθανθήκανε στον Άδη το απολυτρωτικό έργο πριν κατέβει ο Χριστός στον Άδη, για μόνο τα κατέβηκε. Όταν κατέβηκε. Δεν το ξέρανε πριν. Όχι. Όταν κατέβηκε. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί θα μπορούσε να πει πρέπει σαν Άγιοι να που ξέρανε ήταν, κάτι, διότι στη μεταμόρφωση εμφανίζεται ο Ηλίας και ο Μωυσής. Ο Μωυσής είχε πεθάνει, ενώ ο Ηλίας ζούσε. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ηλίας συζητάνε μαζί με τον Χριστό στη μεταμόρφωση για τον επικείμενο θάνατο του Χριστού. Άρα σημαίνει ότι τα πνεύματα ξέρανε. Ναι, με αυτό λέω. Ο Μωυσής ήξερε. Εφόσον όλοι περιμένανε έναν λυτρωτή, ναι, και αυτοί ακόμα, αλλά μεγάλοι, τα πνεύματα τα οποία είχαν πεθάνει πριν τον Χριστό, ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν είχαν γευτεί τον Παράδεισο παρά μόνο όταν ήρθε ο Χριστός. Ναι. Θέλω να πω, αφού ήταν φίλοι του Θεού
Αν ζητούσε ο Δαβίδ από το Θεό και έλεγε Θεέ μου, δείξε μου τον Μεσσία, ας πούμε. Ναι. Ο Θεός δεν θα του δίνει να τον δει το Μεσσία τι κάνει στη γη και πώς είναι κλπ. Α, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί αυτοί είχαν τόσο πολύ πλησιάσει. Του είχε δείξει ότι θα έρθει ο Μεσσίας και πλησιάσει να αντιληφθούν το Μεσσία. Και αυτό που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι Φαρισαίοι, όταν του ρώτησαν εσύ με ποια εξουσία ποιείς τα θαύματα που κάνεις. Και λέει, θα σας ρωτήσω και εγώ κάτι και αν μου απαντήσετε. Και θα σας δώσω κι εγώ. Θα σας δώσω κι εγώ απάντηση με ποια εξουσία. Και τους λέει, για πέστε μου, ο Χριστός δεν είναι απόγονος του Δαβίδ? Λένε ναι. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ, πώς ο Δαβίδ λέει κάθω εκ δεξιών μου, είπεν ο Κύριος το Κύριο μου, κάθω εκ δεξιών μου. Είναι δύο Κύριοι. Είναι δύο Κύριοι. Πώς ονομάζει λοιπόν τον Χριστό Κύριό του ο Δαβίδ? Ενώ είναι απόγονός του κατασάρκα. Εκεί δεν μπορούσαν να απαντήσουν, διότι δεν ξέρανε ότι ο Χριστός είναι προϋπήρχε, είναι ο Κύριος δηλαδή. Και προϋπήρχε του Δαβίδ, σαν δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και απλώς ο απόγονος του Δαβίδ είναι ότι σαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτά τα μυστήρια είναι μια καλή απάντηση για τους Ιαχωβάδες που δεν θέλουν τον Χριστό να είναι Ιαχωβέ. Κύριος, Θεός, ναι. Και Κύριος, ο γονός του Δαβίδ. Ναι, επίσης υπάρχει άλλη μια απάντηση στη μεταμόρφωση και στη βάπτιση του Χριστού που η φωνή του Πατέρα ονομάζει το Χριστό Υιό του. Ναι. Οι Αριανοί δεν δεχόντουσαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και Θεός. Λέγανε το τελειότερο χτίσμα του Θεού. Μα αν είναι χτίσμα, θα ήταν όπως οι άλλοι προφήτες. Εάν οι άλλοι προφήτες δεν μπορούσαν να σώσουν τον άνθρωπο, πώς θα μπορούσε να τον σώσει ο Χριστός, αφού ήταν κτίσμα του και αν δεν ήταν Θεός? Και γιατί ο Άριος είναι για μένα απορία, αφού στην μεταμόρφωση λέει «Ιδού ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται» ή «Ιδού, στην βάφτιση «Ιδού ο Υιός μου αγαπητός ενώ ειδόκησα», αφού ο ίδιος ο Θεός ονομάζει τον Χριστό Υιό του, πώς έρχεται ο Άριος να τον αμφισβητήσει? Είναι ένα ερώτημα. Διότι ο Άριος έβαλε το μυαλό του να λύσει θεϊκά πράγματα, να απαντήσει θεϊκά πράγματα και έλεγε, βασιζόταν στο... Ακόμα όμως δεν είχε γίνει και το σύμβολο της πίστεψης, έτσι. Όχι, βεβαίως. Εξαιτίας του Αρίου και των άλλων αιρέσεων που ακολούθησαν έγινε. Έχει ένα μικρό ελαφρυντικό. Απλώς ο Άριος προσπαθούσε με ανθρώπινη λογική να ερμηνεύσει θεϊκά πράγματα και έλεγε, δύο τέλεια, χρησιμοποιούσε το φιλοσοφικό απόφθεγμα τροποντινά, δύο τέλεια εν γενέστε ου δύνατε. Γιατί δύο τέλεια και τρία τέλεια δύνατε να είναι? Για το Θεό δεν υπάρχουν περιορισμοί. Ο Άριος έγινε και το εξής με τον Άριο, ότι του είπε η μητέρα του, λέει, γιατί είχε μια ευσεβή μητέρα ο Άριος. Ναι. Και του είπε, παιδί μου, λέει, πες μου, ποιος έχει δίκιο, εσύ ή ο Αθανάσιος τελικά, λέει, γιατί και εγώ βρίσκομαι σε ένα πρόβλημα. Λέει, ο Αθανάσιος έχει δίκιο, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω πια. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε. Γρυφώδης ο Σατανάς, ποιος ξέρει. Γιατί δεν μπορούσε. Ήταν αναγκασμένος από τον Σατανά. Ξαναγκασμένος. Κάλλιστα μπορούσε να παραδεχτεί το λάθος του. Να πει, εντάξει, έκανα λάθος. Παρασύρθηκα, έβαλα το μυαλό μου εκεί που δεν χωράει μυαλό. Γιατί ορισμένα πράγματα υπέρχονται. Υπάρχει ένα σημείο που δεσμεύεται τόσο πολύ από τον Σατανά του, το πνεύμα της πλάνης ο άνθρωπος, που δεν μπορεί πια να επιστρέψει και να γυρίσει. Ίσως αυτό να συμβεί. Δεν ξέρω γιατί είναι πράγματι ο άνθρωπος είναι και ένα μυστήριο, έτσι. Νομίζω ότι αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού, οτιδήποτε και αν κάνει συγχωρείται. Ναι, πώς είναι. Οτιδήποτε και αν έχει κάνει μπορεί να συγχωρεθεί. Ακόμα και ο Ιούδας μπορούσε να συγχωρεθεί. Και ακριβώς η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος έγκυται στον εγωισμό, στην έπαρση και στο να μην ζητάς το έλεος του Θεού. Είναι η... Όχι, είναι η αμετανοησία. Αμετανοησία. Ξέρετε αυτό το ωραίο με το στο Άγιον Όρος που έγινε? Όχι. Παλιότερα βέβαια. Λέει, όπως προσευχόταν μεσάνυχτα, περασμένα μεσάνυχτα ένας, άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα. Λέει, τέτοια ώρα. Ανοίγει και βλέπει ένα καλόγερο, λέει, πολύ περίεργο, έτσι το έκανε εντύπωση. Λέει, μπορώ να περάσω να συμπροσκεφθούμε, πάτερ μου, λέει, περάστε πάτερ, δουλειά σας. Με συγχωρείτε, λέει, από πού είστε, έχετε ξανάρθει εδώ εσείς, δεν σας έχω ξανά. Εγώ, πάντα εδώ γυρίζω, λέει, εδώ είμαι εγώ. Ναι. Δεν κατάλαβα όμως τίποτα ο άνθρωπος. Λέει, αρχίστε την προσευχή. Ήταν αθώος. Ναι, αρχίστε την προσευχή.
Αρχίστε την προσευχή. Λοιπόν, λέει ο Σατανάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος. Ο άλλος παραξενεύτηκε. Σου λέει, το λέει μισό. Λέει, Πάτερ μου, συγγνώμη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος. Ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς. Και λέει αυτός, τι λέει, εγώ να ζητήσω έλεος, λέει, από ποιον έλεγε. Και έγινε Τούρκος που λένε, άναψε και αυτά, μαύρισε, έβγαλε και τα σουβλιά του, ας πούμε, και το μίσος του που έχει προς τον άνθρωπο, ας πούμε. Και κατάλαβε τότε, έκανε το σταυρό του, λέει, και εξαφανίστηκε. Άντε ρε παιδάκι μου, λέει, να ησυχάσουμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ζητάει έλεος, δηλαδή, ο Σατανάς. Όλα τα ξέρει. Ξέρει ότι είναι ισχυρός ο Θεός. Δεν μπορεί να τον πει τον Θεό ανίσχυρος ο Σατανάς. Ξέρει ότι είναι ο Άγιος και Πανάγιος. Ο Σατανάς και πιστεύει. Και ξέρει ότι είναι αθάνατος. Αλλά το ελέησον δεν το λέει. Το ελέησον είναι του ανθρώπου. Το ποιο. Το έλεος, ναι. Να πούμε και δύο λόγια τώρα για τον Τελώνη. Μάλιστα. Ο οποίος Τελώνης με την ταπείνωση που δείχνει, το ταπεινό φρόνημα που δείχνει, που χτυπάει τα στήθη του και ζητάει το έλεος του Θεού, δικαιώνεται. Και λέει ότι πήγε στο σπίτι του δεδικαιωμένος παρά εκείνος ο άλλος, ο Φαρισαίος. Ο Τελώνης, ρίχνοντας τα πόδια του Χριστού, θα λέγαμε, την αποτυχία του, τις αδικίες του, την κακία του, την αματολότητά του και ζητώντας το έλεος του Θεού, φεύγει δικαιωμένος, λουσμένος στη χάρη του Θεού και ίσως αρχίζοντας μια νέα ζωή. Όπως παραδείγματος χάρη ο Ζακχαίος. Μπήκε στον δρόμο της σωτηρίας. Ο Ζακχαίος δεν ήταν Τελώνης. Ναι. Ο Ζακχαίος, λοιπόν, όταν συνάντησε τον Χριστό, είχε όμως μια θεϊκή φλόγα, κάτι τον τράβαγε προς τον Χριστό. Και επειδή λέει ήταν κοντός και δεν μπορούσε να δει από μακριά τον Χριστό, ανέβηκε στη σκομωρία και τότε τον άρπαξε η χάρη του Θεού. Τότε είπε, κατέβατε Ζακχαίο, σήμερα θα μείνω σπίτι σου. Και όταν συζητήσανε μαζί και μετενόησε ο Ζακχαίος και κατενήγει, λέει, τα μισά από όσα έχω τα δίνω στους φτωχούς, όσους αδίκησα τα επιστρέφω τετραπλάσια. Και τότε λέει ο Κύριος ότι σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Και ξέρουμε μετά ότι ο Ζακχαίος γίνεται Απόστολος, γίνεται στο τέλος επίσκοπος και μάρτυρας του Χριστού. Βεβαίως. Έγινε επίσκοπος ο Ζακχαίος και μάρτυρας και τον εορτάζουμε στην Άγιο. Και επίσης και ο Λεβί, ονομαζόμενος Λεβί, όπως είναι Ματθαίος, έγινε μαθητής και ευαγγελιστής. Και αυτός Τελώνης ήταν. Δεν ξέρουμε αν ήταν δίκαιος ή όχι, αλλά πάντως ότι όταν τον κάλεσε ο Χριστός, άφησε, λέει, το Τελώνη και πήγε και ακολούθησε τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μπαίνουμε στο Τριώδιο, αυτή την κατανυκτική περίοδο που μας ζητάει η Εκκλησία να κάνουμε περισυλλογή και να έρθουμε σε Αυτόν να μετανοήσουμε για να προετοιμαστούμε, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να φτάσουμε στο Πάσχα, αρχίζει με ένα πολύ όμορφο τροπάριο που λέει το εξής: «Φαρισαίου φύγομεν υψηγορίαν». Και Τελώνου μάθομεν το ταπεινόν εν στεναγμής. Η υψηγορία ήταν τα μεγάλα λόγια, η έπαρση. Ας αποφύγουμε, λέει, του Φαρισαίου την έπαρση και ας μάθουμε το ταπεινό φρόνημα του Τελώνου, ο οποίος ζητάει το έλεος του Θεού με στεναγμούς. Μα όντως, αν ακούμε έναν άνθρωπο και περί αυτολογεί, μην γίνεται αντιπαθής. Αντιπαθέστητος, ναι. Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ξέρεις τι έχω κάνει. Εγώ ήταν αυτό, εσύ, εγώ έκανα εκείνο και το άλλο. Γιατί βάζει κέντρο του εαυτού του τον εαυτό του. Αδιαφορεί για τους άλλους, μόνο στο ποσοστό, ενδιαφέρεται στο ποσοστό που τον εξυπηρετούν. Αν πάψουν να τον εξυπηρετούν, ναι. Δεν, είναι και αντικοινωνικός, χάνει τη σωτηρία, διότι εφόσον φτάνει σε πρακτική. Είναι και εκτός πραγματικότητας. Και εκτός πραγματικότητας, βεβαίως, διότι δεν έχει γνώση σε αυτόν. Δεν έχει γνώση σε αυτόν. Ούτε βλέπει μόνο εξωτερικά την κατάσταση της ψυχής του είναι σαν και ασχολείται, δεν είπαμε κάτι άλλο, ότι φτάνει τελικά σε καταδίκη των άλλων. Δεν είναι μόνο ότι λέει εγώ είμαι καλός, δεν είμαι έτσι, δεν είμαι αλλιώς, αλλά λέει και δεν είμαι ούτε άρπαξ,
ούτε άδικος, ούτε μοιχός, όπως και αυτός εδώ ο τελώνης. Καταδικάζει τον τελώνη, ενώ δεν είναι της αρμοδιότητός του να καταδικάσει κανέναν. Φτάνει λοιπόν... Αν περιορίζονταν δηλαδή σε τον αυτοκομπασμό, δίχως να φτάνει σε καταλαλιά, θα ήταν ακόμα... Ναι, αλλά ο εγωισμός του τον κάνει να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. Αυτή η σύγκριση είναι φοβερή. Μα πολλές φορές όταν μιλάμε... Δεν αποφεύγουμε όμως και μέσα στο μυαλό μας. Ναι, πολλές φορές πέφτουμε όλοι σε αυτό το αμάρτημα, διότι με όταν μιλάμε υποτιμητικά για το τι έχουν κάνει άλλοι, χωρίς να το λέμε, εξυψώνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ότι εμείς δεν θα κάναμε κάτι που κάνανε οι άλλοι. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αυτό που λένε μερικοί. Άστον αυτό να μην αρχίσω και λέω, λέει γι' αυτό είναι και δεν σταματάω και θα τα πω όλα, λέει τα σχολιανά του. Ναι. Αυτό δηλαδή υπάρχει η κατάκριση μέσα του, αλλά εν πάση περιπτώσει τη συγκρατεί και δεν τη βγάζει. Μέσα του έχει γίνει η κατάκριση. Ναι, αλλά τελικά χάνει τη σωτηρία του. Ναι. Διότι όταν ασχολείται με τους άλλους και δεν κοιτάει, ο Χριστός είπε, λέει, βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχει στον εαυτό, στο μάτι σου και μετά ασχολήσου αν με την ακίδα που έχει το μάτι του αλλονού. Ναι, ξέρετε πότε ο άνθρωπος σταματάει να στρέφεται εναντίον των άλλων. Μα όσο πιο πολύ σκάπτει ένδον, βλέπει δηλαδή τη δική του αμαρτωλότητα, τη δική του κατάντια και εκτείνει τον εαυτό του και ζητάει το έλεος του Θεού, δεν θα έχει χρόνο να ασχοληθεί με τους άλλους. Η μόνη περίπτωση που καταγγείλει τον εαυτό του άνθρωπος είναι στην εξομολόγηση. Α, βέβαια, οπωσδήποτε. Τότε δεν πρέπει να το δικαιολογεί καθόλου, να τον εμφανίζει στον γιατρό των ψυχών, ας πούμε, τον πνευματικό του, όπως είναι. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταγγέλνουμε την ανθρωπότητα. Αυτό είναι ένα άλλο σύμπτωμα, ότι βγάζουμε τον εαυτό μας έξω και λέμε ότι για όλα τα κακά φταίνει οι άλλοι, εμείς δεν φταίμε καθόλου. Αυτό το παρατηγορώ σε μερικούς χριστιανούς, οι οποίοι συνεχώς... Ενώ έχουμε όλοι μας μέρος της ευθύνης. Ναι. Συνεχώς μιλάνε για τα κακό σκήμενα του πλανήτη, που φταίνε οι Εβραίοι, που φταίνε οι Μασόνοι, που φταίνε οι Σιωνιστές κλπ. Δεν λέω ότι δεν φταίνε, μπορεί να φταίνε. Και, εντάξει, φταίνε, το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κακοί στον κόσμο κλπ. Αλλά με το να ασχολείται κανείς 24 ώρες το 24 με την κακία των άλλων, κάπου χάνει από το χρόνο να ασχοληθεί και με την κακία του εαυτού του. Μα σαφώς δεν ασχολείται, διότι δεν θα είχε μούτρα να καταδικάσει τους άλλους. Αν έβλεπε το δικό του χάλι. Ναι. Με ποιο δικαίωμα, και ύστερα αυτό είναι πολύ, αν το καταλάβει κανείς, κερδίζει πάρα πολύ το ότι δεν δικαιούται κανείς να κρίνει κανέναν άλλον. Διότι δεν ξέρει προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε το κακό ή η αμαρτία και δεν ξέρει και τι μετάνοια έχει ο αμαρτωλός. Και έτσι μπορεί, όσο καταδικάζουμε κάποιον άλλον, αυτός ήδη να έχει μετανοήσει, να έχει εξομολογηθεί και να είναι μπροστά στο Θεό δικαιωμένος, εμείς όμως να παραμένουμε στην κατάκριση. Αυτό δηλαδή είναι μεγάλη παγίδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και να κρίνουμε τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο. Την δικαίαν κρίση, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ίσως πρέπει να το εξετάσουμε πιο βαθιά. Αυτό με την ιεροκατηγορία, ας πούμε. Η δικαία κρίση είναι όσο αγιότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο δίκαια κρίνει. Ναι. Δηλαδή όσο πλησιάζει το νου του Θεού, που είναι αδύνατο να φτάσει βέβαια, τόσο πιο δίκαια θα μπορεί να δει τον άνθρωπο. Και πάλι πρέπει να αφήνει την κρίση στο Θεό. Πολλές φορές ο διάβολος μας παρασύρει και καταδικάζουμε τους άλλους και κυρίως προσπαθεί να μας κάνει να καταδικάσουμε τον εαυτό μας και να φτάσουμε σε απόγνωση. Όταν αν μας οδηγήσει στην απόγνωση, δηλαδή πάψουμε να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, τότε έχει κερδίσει τον αγώνα του. Έχει κερδίσει... Πάντα πρέπει να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός στον Άθο έλεγε ότι βάλε την ψυχή σου στον Άδη, δηλαδή φτάσε τη λύπη σου κατά Θεόν όπως τα είχες αν ήσουν στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Mm. Είναι χαρακτηριστικό το πώς του συμπεριφέρθηκαν όταν πρωτοήρθε στο Άγιο Όρος. Αυτός ήταν ένας κοσμικός άνθρωπος, ένας έμπορος. Και κάποια στιγμή ο Θεός τον φώτισε και εγκατέλειψε τον κόσμο, τις κοσμικές του συνήθειες και ήρθε στο Άγιο Όρος. Και πριν γίνει μοναχός, πριν φορέσει το ράσο του δόκιμου, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος που ήταν το ρωσικό μοναστήρι, τους βάζανε σε τέλεια απομόνωση για 3 μέρες, τους δίνανε μόνο κάθε μέρα ένα πιάτο φαΐ
για να σκεφτούν τις αμαρτίες τους. Και μετά πήγαιναν και εξομολογούντο, παίρνανε άφεση και τότε αρχίζαν τη μοναχική του ζωή σαν δόκιμη πλέον. Όταν λοιπόν έμεινε μόνος του επί τρεις ημέρες σκεπτόμενος τις αμαρτίες του, έφτασε λέει σε τέτοια πίκρα, αισθάνθηκε την πίκρα της κολάσεως. Διότι σαν κοσμικός άνθρωπος είχε κάνει πολλές αμαρτίες. Αισθάνθηκε λέει την πίκρα της κολάσεως. Και μετά εξομολογήθηκε και εσώθηκε στο τέλος, έκανε τόσο αγιασμένη ζωή που ανακηρύχθηκε Άγιος. Όμως βλέπουμε τώρα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος κάνει το παν για να μην βρεθεί μόνος. Ναι. Να μην βρεθεί μόνος με τον εαυτό του, διότι δεν τολμάει να αντικρίσει τον εαυτό του. Τον τρομάζει. Δυσαρεστείτε. Τον τρομάζει η ιδέα να αντικρίσει, διότι βλέπει τα δικά του σφάλματα. Δεν θέλει να τα δει τα δικά του σφάλματα. Δεν θέλει να έρθει εις εαυτόν. Ναι. Με αυτό που και επομένως μένει αδιόρθωτος. Για το Άγιον Όρος. Δεν ξέρω αν είναι στη Μονή Παντελεήμονος. Παντελεήμονος είναι. Εκεί στη Μονή, το Άγιο Παντελεήμονος. Λέει όταν πεθάνεις, πριν πεθάνεις. Αυτό το λένε όλοι οι μοναχοί, δεν ξέρω αν το λένε μόνο αυτοί. Εγώ το είδα στο Σινά λέει, αυτό. Όταν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Ακριβώς. Θέλω να το ακούνε ότι όταν πεθάνεις, σαν χωρικός άνθρωπος, σαν άνθρωπος κοινωνικός. Όταν πεθάνεις κατά κόσμο. Κατά κόσμο. Και αναγεννηθείς κατά Θεόν. Και αναγεννηθείς κατά Θεόν. Δεν θα πεθάνεις. Δεν θα πεθάνει η ψυχή σου. Η ψυχή σου όταν πεθάνει το σώμα. Όταν πεθάνει το σώμα. Μάλιστα. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και με αυτό, γιατί τελείωσε και η ώρα, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας φίλους που μας ανέχθηκαν μέχρι αυτή την ώρα. Ελπίζουμε να ευχαριστώντας τους να πήραν κάτι από αυτά που είπαμε. Ναι, πρώτα ο Θεός. Θετικό. Και αν θέλει ο Θεός να μας εξηγήσει. Και ο Θεός να μας απαλλάξει από αυτή την αρρώστια του φαρισαϊσμού, η οποία είναι πραγματικό κακό. Κατατρίχει την ευσέβεια. Είναι αρρώστια, η οποία φαλκιδεύει την ευσέβεια. Σαράκι της ανθρώπινης ψυχής. Σαράκι της ανθρώπινης ψυχής. Μάλιστα. Ευχαριστώ και για τη τιμή και τη χαρά που μου δώσατε. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε μαζί. Αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, να είστε καλά. Μέχρι που ο Θεός, αν θέλει, θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.